Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το χέρι, όργανο σύλληψης και αίσθησης, αποτελεί το ακραίο τμήμα των άνω άκρων του ανθρώπου. Η αποστολή του χεριού μας με τα 27 οστά και τις αρθρώσεις του και τους 24 παρακαλώ τένοντες του είναι διπλή. Αφενός είναι το όργανο χάρη στο οποίο ο άνθρωπος γίνεται ικανός να κατασκευάζει και να χειρίζεται εργαλεία και αφετέρου είναι το όργανο της αφής, της μόνης από τις αισθήσεις που δεν έχει την έδρα της όπως οι άλλες στο κεφάλι και μέσω της οποίας αισθητοποιεί κανείς τη σωματική παρουσία του πλησίον, του άλλου. Επιπλέον είναι και έκφραση ψυχής, λόγος, όργανο επικοινωνίας. Η σημασία λοιπόν της αποκατάστασής του είναι αδιαφυσβήτητη. Η χειρουργική του χεριού τώρα ασχολείται με τη χειρουργική θεραπεία όλων των παθήσεων του χεριού και του άνω άκρου. Είναι αυτές οι παθήσεις οι οποίες καθιστούν το άτομο ανίκανο στο να εκτελέσει διάφορες λειτουργίες οι οποίες είναι απαραίτητες στην καθημερινή ζωή. Είναι δυνατόν να οφείλονται σε τραυματισμούς ή σε χρόνια νοσήματα. Οι τραυματισμοί του άνω άκρου αποτελούν ποσοστό 30% και πλέον των συνολικών τραυματισμών του ανθρώπινου σώματος. Είναι δυνατόν να είναι απλή, για παράδειγμα ένα μεμονωμένο κάταγμα ενός οστού, μέχρι περισσότερο σύνθετη, δηλαδή ταυτόχρονες βλάβες οστών, νεύρων, τενόντων, δέρματος και άλλων. Η άμεση αντιμετώπιση των τραυματισμών αυτών εγγυάται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τα χρόνια νοσήματα αφορούν σύνδρομα που οφείλονται σε υπερχρησιμοποίηση, σε υπέρχρηση των χεριών, νεοπλασίες, ακόμα και σε συγγενείς ανομαλίες, σε παραμορφώσεις δηλαδή του άνω άκρου με τις οποίες το παιδί γεννιέται. Μικροχειρουργική από την άλλη ονομάζεται η επεμβατική τεχνική, η οποία μέσω της χρήσης ειδικού χειρουργικού μικροσκοπίου, μικροεργαλείων και μικροραμάτων επιτρέπει την επιτυχή επέμβαση σε ιστούς μικρού μεγέθους. Περισσότερα όμως για το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα και αφορά την μικροχειρουργική άνω άκρου και άκρου χειρός και όλες τις νέες εξελίξεις, όπως είπαμε, θα μας πει ο καλεσμένος μας, ο κύριος Νικόλαος Ζαγοραίος, χειρουργός ορθοπαιδικός, χειρουργός χεριού και άνω άκρου και επανορθωτικής μικροχειρουργικής και επιμελητής κλινικής άκρας χειρός και μικροχειρουργικής στο θεραπευτήριο Μετροπόλιταν, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλώς ήρθατε, κύριε Ζαγοραί. Καλώς σας βρήκα. Μεγάλη εισαγωγή, απαραίτητη όμως νομίζω, για να μπούμε στο θέμα μας και να καταλάβουμε τη σημασία που έχει το χέρι μας και το άνω άκρο και κυρίως το άκρο του χεριού μας. Έχετε δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει πολλά πράγματα γι' αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το χέρι ουσιαστικά αποτελεί την επέκταση του εγκεφάλου. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ο τρόπος έκφρασής μας στην καθημερινότητα, στο χώρο, στη έκφρασή μας. Και πολλά προβλήματα μπορεί να εμφανιστούν στην περιοχή του χεριού, είτε χρόνια νοσήματα, είτε τραυματισμοί, πολλές φορές επηρεάζουν αυτή την έκφραση. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή πια, όπως έχει προχωρήσει η επιστήμη, mm-hmm. απαιτούμε και έχουμε τις γνώσεις πια για να δώσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ώστε να μπορέσει ο ασθενής να ξαναγυρίζει στις προηγούμενες δραστηριότητες τους. Και αυτός είναι ο στόχος. Μάλιστα. Είπαμε χειρουργός χεριού και άνω άκρου. Ναι. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Τι είναι μια άλλη ειδικότητα? Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε ως επιμέρους τμήμα κάποιων άλλων ειδικοτήτων. Δηλαδή ξεκίνησε στο εξωτερικό, κυρίως στις αγγλοσαξονικές χώρες. Και ξεκίνησε με τη λογική ότι ήταν κάποιοι ορθοπαιδικοί χειρουργοί και πολλές φορές και πλαστικοί χειρουργοί που ασχολιόντουσαν με αυτό το κομμάτι, δηλαδή με τη παθολογία mm-hmm. της περιοχής του χεριού. Στην αρχή ήταν μόνο για το χέρι. Αργότερα βάλανε μέσα και τη μικροχειρουργική και επειδή είδαν ότι μπορούν να επεκταθούν και σε άλλα τμήματα του άνω άκρου, ώστε να δώσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο άνω άκρο και στο χέρι, επεκτάθηκε η ειδικότητα και πια είναι ουσιαστικά χειρουργική χεριού και άνω άκρο συνολικά. Mm-hmm. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο ώμος, ο αγκώνας, είναι δύο αρθρώσεις οι οποίες επιτελούν ένα στόχο να τοποθετήσουν το χέρι στο χώρο.
Έχετε δηλαδή πολύ δίκιο. Δεν είναι μόνο για να κάνουμε κάποιες κινήσεις, mm-hmm. για να πιάσουμε κάτι, για να, ό,τι και θέλουμε να κάνουμε είναι ότι πρέπει να συμβάλλει ο ώμος και ο αγκώνας για να τοποθετήσουν το χέρι που είναι το βασικότερο εργαλείο μας, mm-hmm. το βασικότερο κομμάτι που μας έκανε να διαφέρουμε από τα υπόλοιπα πλάσματα σε αυτή τη γη, ώστε να κάνουμε τις δραστηριότητές μας. Σωστά. Και είπαμε ότι το χέρι μπορεί να πάσχει είτε να πάθει κάποιο τραυματισμό ή να έρθουν κάποιες εκφυλήσεις, κάποιες νόσοι, από τι ακριβώς μπορεί, ποιες είναι αυτές οι παθήσεις του χεριού. Μπορούμε να το χωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι οι συγγενείς παθήσεις. Mm-hmm. Είναι παθήσεις οι οποίες ουσιαστικά, όπως είπατε και προηγουμένως, γεννιέται ένα παιδί με αυτό το κομμάτι. Και το χέρι του συνήθως του παιδιού αυτού δεν είναι λειτουργικό. Ο στόχος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να κάνεις λειτουργικό το χέρι, mm-hmm. ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις καθημερινές δραστηριότητες που μπορεί να θέλει να κάνει ο ασθενής αυτός. Η δεύτερη κατηγορία είναι συνήθως οι τραυματισμοί. Και ο λόγος που υπάρχουν τραυματισμοί είναι ότι το χέρι το απλώνουμε για να κάνουμε κάποια δραστηριότητα. Το ανοίγουμε και το απομακρύνουμε από το σώμα μας για να κάνουμε, να πιάσουμε, να εκφραστούμε. Οπότε οι τραυματισμοί του χεριού είναι αρκετά συχνοί. Mm-hmm. Και η τρίτη παθολογία είναι η παθολογία που έρχεται με την εκφύλιση των ιστών. Όσο μεγαλώνουμε, εκφυλίζονται οι ιστοί, χαλάνε οι ιστοί, ίσως από τη χρήση, ίσως από την, όχι υπέρχρηση πολλές φορές, από την επαναλαμβανόμενη κανονική καθημερινή χρήση, mm-hmm. οπότε αρχίζουν και εμφανίζονται παθολογίες, όπως αθρίτιδες, όπως φθορές συνδέσμων, και εκεί πρέπει να επέμβουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Mm-hmm. Είναι οι ενδείξεις πια αρχίζουν και επεκτείνονται όσο περνάνε τα χρόνια. Στην αρχή ξεκίνησαν με ένα πολύ περιορισμένο κομμάτι, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια και όσο αναγνωρίζουμε περισσότερες παθολογίες, αρχίζουν και επεκτείνονται οι ενδείξεις μας. Θα μπορούσαμε έτσι να αναφέρουμε για παράδειγμα, για να καταλάβουν έτσι και οι φίλοι που μας παρακολουθούν, ποιες παθήσεις ή σύνδρομα περιλαμβάνονται σε όλο αυτό το φάσμα. Για παράδειγμα, έχουμε ακούσει σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα. Αφορά το συγκεκριμένο, μιλάμε για το χέρι, μιλάμε για την άκρα χείρα. Σωστά. Mm-hmm. Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα είναι ουσιαστικά μια πίεση ενός νεύρου, του μέσου νεύρου, που είναι το βασικότερο νεύρο που μπαίνει μέσα στον καρπό. Είναι το νεύρο ουσιαστικά που μας δίνει την επιδεξιότητα, mm-hmm. γιατί ελέγχει την επιδεξιότητα του χεριού. Όχι τόσο πολύ τη μυϊκή δύναμη, αλλά την αφή και την επιδεξιότητα του αντίχειρα. Ουσιαστικά εμφανίζεται όταν υπάρχει μια πίεση αυτού του νεύρου στην είσοδό του στον καρπό. Είναι μία από τις περιπτώσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε στη χειρουργική χεριού και μάλιστα από τις συχνότερες. Mm-hmm. Άλλες περιπτώσεις είναι όταν έχουμε προβλήματα με αθρίτιδες, όπως όταν έχουμε εκφυλιστικές αθρίτιδες στη βάση του αντίχειρα, η οποία ονομάζεται και βασική αθρίτιδα του αντίχειρα, είναι η πιο συχνή αθρίτιδα στο σώμα της γυναίκας και είναι περίπου 8 με 9 φορές συχνότερη στις γυναίκες από ό,τι στους άντρες. Και οι περισσότερες γυναίκες μετά από μια ηλικία εμφανίζουν προβλήματα στα χέρια τους με ένα τέτοιο πρόβλημα. Είναι αυτή η λεγόμενη παραμορφωτική αρθρίτιδα που τη λέμε εμείς έτσι και Η παραμορφωτική αρθρίτιδα είναι μια πιο εκτεταμένη και ευρεία έννοια, με τη λογική ότι περιλαμβάνει και παραμορφώσεις άλλων αρθρώσεων. Αλλά η συγκεκριμένη, ας πούμε, αρθρίτιδα, αν δεν αντιμετωπιστεί επαρκώς ή δεν αντιμετωπιστεί στο κατάλληλο χρονικό διάστημα, συνήθως παραμορφώνει τον αντίχειρα και μειώνει την δυνατότητα χρήσης του. Και ο αντίχειρας είναι το βασικότερο εργαλείο. Αν σκεφτείτε ότι ο αντίχειρας είναι απέναντι από τα υπόλοιπα δάχτυλα και βοηθάει στο να κάνουμε στη σύλληψη. Οπότε δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με των άλλων δακτύλων όπως είναι στα υπόλοιπα ζώα στην φύση. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να πιάνουμε εργαλεία, να χρησιμοποιούμε πράγματα, να γράφουμε, να κάνουμε τις περισσότερες δραστηριότητες μας. Σωστά. Μάλιστα, έτσι πήραμε μια ιδέα, κύριε Ζαγορέ, για το γιατί ακριβώς μιλάμε σήμερα στην εκπομπή μας. Και να διευκρινίσουμε επίσης, επειδή μιλήσαμε για χειρουργό άνω άκρου, είναι απαραίτητο κάποιος να απευθύνεται σε έναν τέτοιο γιατρό, σε έναν έτσι, τέτοιο εξειδικευμένο γιατρό? Κοιτάξτε, η πρόοδος επιστήμης μας έχει επιτρέψει να εμβαθύνουμε τις γνώσεις μας σε κάποιους τέτοιους τομείς.
Και μάλιστα οι παθολογίες αυτές τώρα πια όλο και αναλύονται περισσότερο, μελετώνται περισσότερο, οπότε αρχίζουμε και αποκτάμε περισσότερες γνώσεις πάνω σε αυτά τα κομμάτια. Και δεν μιλάω μόνο για το χέρι, μιλάω και για τον αγκώνα και για τον ώμο και συνολικά για το άνω άκρο. Μάλιστα, σε ορισμένες χώρες αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της εξειδίκευσης, της υποειδικότητας σε κάποια, στην ορθοπαιδική χειρουργική, παραδείγματος χάρη. Και δίνεται, και μάλιστα είναι, θεωρείται μια πολύ δύσκολη υποειδικότητα λόγω των τεχνικών λεπτομεριών που συνοδεύουν αυτή την υποειδικότητα. Υπάρχει μια έντονη συζήτηση στο εξωτερικό για να γίνει μια ανεξάρτητη ειδικότητα. Μάλιστα, η Σουηδία συζητιέται τώρα να γίνει μια ανεξάρτητη ειδικότητα. Δηλαδή, να ξεκινάς από την αρχή και να λες ότι θα κάνω χειρουργική άνω άκρου και χειρουργική χεριού. Οπότε, επιστρέφοντας στο ερώτημά σας, αυτή τη στιγμή, γνωρίζοντας όλα αυτά και γνωρίζοντας ότι έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε κάτι καλύτερο στον ασθενή, ναι, ένας ασθενής πρέπει, αν μπορεί, να πηγαίνει σε ένα τέτοιο γιατρό, γιατί μπορεί να πετύχει καλύτερο αποτέλεσμα. Έτσι. Ο στόχος είναι να γυρίσει στην προηγούμενη ζωή όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτό το κομμάτι και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό που θέλουμε είναι να είναι καλά ο καθένας μας και να έχει ποιότητα ζωής, που σημαίνει δεν θα έχει πόνο, δεν θα έχει ταλαιπωρία. Οπότε, όπως λέμε και σε όλες τις ειδικότητες, αλλά και σε όλες έτσι, τις παθήσεις και τις τεχνικές, ότι χρειάζεται εμπειρία και εξειδίκευση. Είναι τα δύο κλειδιά που ανοίγουν αυτή την πόρτα για καλύτερο αποτέλεσμα και τελικά ποιότητα ζωής. Σαφώς, σαφώς. Τώρα, να δούμε ποιος είναι ο σκοπός, κύριε Ζαγορέ, της χειρουργικής θεραπείας των καταγμάτων, έτσι, να ξεκινήσουμε από αυτά, καρπού και άκρας χείρας. Ναι. Να τα ταξινομήσουμε έτσι λιγάκι. Κοιτάξτε, όπως είπαμε και προηγουμένως, το χέρι το τοποθετούμε στο χώρο. Οπότε πολύ συχνά όταν πέφτουμε, όταν χρησιμοποιούμε ένα εργαλείο μέσα σε ένα μηχάνημα, υπάρχουν τραυματισμοί. Και αυτοί οι τραυματισμοί, αν δεν περιλαμβάνουν άλλα κομμάτια όπως αγγεία και νεύρα, που μπορεί να χρειαστούν μικροχειρουργικές τεχνικές, συνήθως περιλαμβάνουν κατάγματα. Τα κατάγματα στην περιοχή της άκρας χείρας και του καρπού είναι πολύ συνηθισμένα. Πολλοί νομίζουν ότι επειδή είναι μικρά οστάρια, δεν είναι, έχουν μεγάλη σημασία. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία γιατί παραμικρή παραμόρφωση, παραμικρή κακή πόρωση των καταγμάτων, δηλαδή δεν κολλήσουν σωστά, δηλαδή δεν είναι ευθυγραμμισμένα σωστά, προκαλεί μια δισκαμψία. Και δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή τη στιγμή να έχουμε μια δισκαμψία ενός χεριού, ένα χέρι δηλαδή που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πιάσει ένα αντικείμενο σωστά ή να το πιάσει δυνατά. Η λογική όλων αυτών των καταγμάτων είναι πια ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται όσο πιο λειτουργικά γίνεται, με δυνατόν μικρότερες και προσεκτικά σχεδιασμένες τεχνικές, ώστε να κάνουμε την πιο γρήγορη αντιμετώπιση τους. Μια μεγάλη κατηγορία επίσης αποτελούν τα κατάγματα του κάτω πέρατος κερκίδας, δηλαδή του άκρου της κερκίδας που είναι στον καρπό. Αυτά τα κατάγματα είναι κατάγματα που εμφανίζονται πολύ συχνά από μια ηλικία και μετά, συνήθως γιατί πέφτουν οι ηλικιωμένοι, χρησιμοποιούν το χέρι τους για να στηριχθούν και υποχωρεί το οστό και δημιουργείται ένα κάταγμα. Η παλιότερη λογική που επικρατούσε και στον ελληνικό χώρο είναι ότι αυτά δεν αντιμετωπίζονται χειρουργικά. Συνήθως προσπαθείς να κάνεις μια ανάταξη, να βάλεις ένα γύψο και αποδέχεσαι πολλές παραμορφώσεις. Αυτό έχει αλλάξει όμως πια. Οι τεχνικές είναι πολύ πιο μικρές. Και καλώς έχει αλλάξει. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τίποτα στην τύχη του πλέον. Καταρχάς, ένας άνθρωπος που θα το πάθει αυτό στην ηλικία των 60, δεν δέχομαι αυτή τη στιγμή να πω ότι θα τον καταδικάσω ότι δεν θα κάνει ορισμένα πράγματα ή θα τροποποιήσει τι δραστηριότητε του. Όταν που έχει αλλάξει το προσδόκιμο ζωή και έχει φτάσει, ξεπεράσει τα 80 έτη. Ακριβώς. Και έχει μπροστά μια 20 ετία. Έχει πάρα πολλά χρόνια μπροστά του. Άρα πρέπει να του δώσουμε την καλύτερη δυνατή κίνηση και την καλύτερη δυνατή, τη μεγαλύτερη δυνατότητα να κάνει δραστηριότητες. Τις δραστηριότητες που έκανε προηγουμένως. Αυτός είναι ο στόχος. Εμείς δεν θέλουμε να τον κάνουμε καλύτερο, θέλουμε να τον κάνουμε να γυρίσει σε αυτό που έκανε προηγουμένως. Έτσι, στην προτέρα κατάσταση. Σωστά. Η χειρουργική, επειδή πολλές φορές έχει δαιμονοποιηθεί από τους ασθενείς ότι είναι κάτι κακό, κάτι πολύ σοβαρό και όλα αυτά, είναι πολύ πιο ασφαλής πια. Οι αναισθησιολογικές τεχνικές είναι πολύ πιο ασφαλείς. Οπότε μπορεί να δώσεις με μικρότερες και πιο εύκολες τεχνικές ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και πολύ πιο γρήγορο. Πιο γρήγορη κινητοποίηση, όχι ακινητοποίηση με το γύψο για εβδομάδες, αλλά για λίγες μέρες και μια έναρξη κινητοποίησης γρηγορότερα, ώστε να δώσει ένα καλό αποτέλεσμα. Σωστά, και αφορά και όλες τις ηλικίες πλέον, ναι. Και αφορά και συνοσηρότητες, άρα περισσότεροι υποψήφοι για να μπορούν να κάνουν τέτοιου είδους τεχνικές. Εδώ μπαίνει και το θέμα μικροχειρουργική, που σημαίνει τι,
ότι σκοπός είναι με τα μικρά εργαλεία, με το μικροσκόπιο, τα μικρά ράματα, να διορθώσουμε τις βλάβες. Ακόμα και επανασυγκολήσεις έχουμε άκρων, χωρίς να τραυματίσουμε γειτονικούς μύες, τένοντες και να έχουμε έτσι το μέγιστο αποτέλεσμα. Όλη αυτή η κατηγορία και όλη αυτή η υποειδικότητα ουσιαστικά περιλαμβάνει την πολύ προσεκτική χειρουργική προσέγγιση των ιστών. Δηλαδή, οι ιστοί πρέπει να προσεγγίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να πηγαίνεις και να στοχεύεις στο σημείο που θέλεις, προστατεύοντας όμως όλους τους γειτονικούς ιστούς. Η μικροχειρουργική αυτό το χρησιμοποιεί ακόμα περισσότερο, γιατί πηγαίνεις να διορθώσεις κάτι. Είναι, γι' αυτό και ο τίτλος είναι επανορθωτική μικροχειρουργική. Προσπαθείς να επανορθώσεις μια περιοχή. Η επανόρθωση μπορεί να είναι μια επανασυγκόλυση, δηλαδή όταν έχουμε ένα ακροτριαστικό τραύμα του χεριού, δακτύλου, καρπού, να πας να ξανακολλήσεις την περιοχή αυτή, που με πολύ μικρά εργαλεία, μικρά ράματα και πολύ προσεκτικές τεχνικές που γίνονται κάτω από μικροσκόπιο, προσπαθείς να ενώσεις τα αγγεία και τα νεύρα. Οι τεχνικές αυτές είναι αρκετά δύσκολες και απαιτητικές, γιατί απαιτούν απόλυτη σταθερότητα. Αν σκεφτείτε ότι τα ράματα που χρησιμοποιούμε είναι λεπτότερα από μια τρίχα της κεφαλής μας, είναι πολύ πολύ λεπτά και θέλουν πάρα πολύ μικρές κινήσεις. Αυτό ήταν ο στόχος που ξεκίνησε η επανορθωτική μικροχειρουργική, αλλά επεκτάθηκε ο στόχος της, γιατί πολλές φορές τώρα πια με τραυματισμούς ή ιδίως νεοπλασίες που έχουμε σε άλλα σημεία του σώματός μας, όταν αφαιρούμε αυτούς τους ιστούς, μένουμε με ένα κενό και έρχεται πια η επανορθωτική μικροχειρουργική και παίρνει ιστούς από άλλη περιοχή και τις τοποθετεί εκεί. Παράδειγμα, στη γνάθοχειρουργική που χρησιμοποιείται πάρα πολύ και συνεργάζομαι και εγώ και με γνάθοχειρουργούς γι' αυτό, έχουν νεοπλασίες που υπάρχουν στην περιοχή του στόματος, της γνάθου, που αφαιρούν κομμάτια και εμείς πηγαίνουμε και παίρνουμε είτε οστά μαζί με την αγγείωσή τους και πηγαίνουμε και δημιουργούμε νέα κάτω γνάθο ή χρησιμοποιούμε, βάζουμε ένα κομμάτι για να δημιουργήσουμε νέα γλώσσα ή νέο πάτωμα, ουσιαστικά ένα νέο ιστό για να γεμίσει το σημείο του κενού που δημιουργείται μέσα στην περιοχή του στόματος. Αυτό χρησιμοποιείται και πάρα πολύ και στο μαστό. Αυτό το αναλαμβάνει περισσότερο η πλαστική χειρουργή, αλλά είναι μια τεχνική, η επανορθωτική μικροχειρουργική που έχει αρχίσει και επεκτείνεται σε διάφορα μέρη, γιατί δεν είναι μόνο σε τραυματισμούς πια, αλλά και σε χρόνιες καταστάσεις όπως σε νεοπλασίες. Άρα αφορά και άλλες ειδικότητες. Σαφώς. Ανάλογα με το τι ακριβώς, πού ακριβώς χρειάζεται αυτή η επανορθωτική μικροχειρουργική, αλλά είναι κάτι το εκπληκτικό. Κύριε Ζαγορέ, να μπορούμε να κάνουμε επανασυγκολήσεις, να δημιουργούμε νέους ιστούς, όπως είπατε. Είναι μια ειδικότητα η οποία απαιτεί πολύ κόπο, αλλά το αποτέλεσμα πολλές φορές είναι εκπληκτικό και σε ανταμείβει αρκετά όταν βλέπεις ότι βελτιώνεις και δίνεις νέα ζωή σε μια περιοχή που πολλές φορές ήταν καταδικασμένη. Σωστά. Σωστά. Θα ήθελα να πάμε να δούμε ένα βιντεάκι που αφορά στο σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, κύριε Ζαγορέ, να δούμε τελικά φταίει η χρήση υπολογιστή, το ποντίκι και οι κινήσεις αυτές που κάνουμε για το σύνδρομο αυτό. Δεν φταίει, τι λένε οι τελευταίες έρευνες και θα επανέλθουμε. Η υπερβολική χρήση υπολογιστή δεν δημιουργεί, σύμφωνα με τους ειδικούς, σοβαρά προβλήματα στα χέρια, όπως το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα. Σύμφωνα με έρευνα που έγινε σε 257 εργαζόμενους στην κλινική Μέγιο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όσοι χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο 6 ώρες υπολογιστή καθημερινά επειδή το απαιτεί η εργασία τους, παρουσιάζουν μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα στα χέρια, αδυναμία και πόνο στον καρπό ή στο αντιβράχιο και σε κάποιες περιπτώσεις ατροφία των μυών στον αντίχειρα. Όπως παρατήρησαν οι επιστήμονες όμως, μόνο το 3,5% των συμμετεχόντων παρουσίαζαν το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα. Η συχνότητα αυτή, όπως είπαν οι ερευνητές, είναι η ίδια με το γενικό πληθυσμό. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι τα συμπτώματα του μουδιάσματος και του μυρμηγκιάσματος των χεριών στους συμμετέχοντες ήταν παροδικά και είτε υποχωρούσαν από μόνα τους, είτε αποτελούσαν μέρος ενός άλλου προβλήματος και όχι του συνδρόμου του καρπιαίου σωλήνα. Πιθανότατα, σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτά να οφείλονται σε τένοντίτιδες ή άλλα προβλήματα λόγω της υπερχρήσης που γίνεται στον υπολογιστή. Η αντίληψη που επικρατεί σήμερα είναι ότι η χρήση του mouse, του ποντικού του υπολογιστή αλλά και οι κινήσεις που κάνουμε στο πληκτρολόγιο αυτού ευθύνονται για την εμφάνιση του συνδρόμου του καρπιαίου σωλήνα.
Όμως, με αυτές τις έρευνες, οι επιστήμονες κατέριψαν αυτό το μύθο και τώρα, όπως είπαν, θα εστιάσουν πλέον σε άλλες αιτίες. Όπως ανέφεραν οι ειδικοί, οι νέες έρευνες θα αναλύσουν άλλα επαγγέλματα προκειμένου να διαπιστώσουν από ποιες ακριβώς εργασίες παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα οι καρποί μας, τα χέρια μας και τα αντιβράχια μας όταν εργαζόμαστε. Μάλιστα, φαίνεται ότι τελικά δεν ευθύνεται ο υπολογιστής για το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα. Ωστόσο, κάποιες κινήσεις συγκεκριμένες που κάνουμε συνεχώς με τα χέρια μας επηρεάζουν στη δημιουργία αυτού του συνδρόμου. Εσείς τι λέτε? Έχει αποδειχθεί αυτό, ότι οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις των χεριών και ιδίως των τενόντων που χρησιμοποιούμε στην περιοχή των χεριών προκαλούν ένα είδημα το οποίο συσσωρεύεται στην περιοχή που είναι το μέσο νεύρο και δημιουργεί το καρπιαίο σωλήνα. Δεν έχει βρεθεί και έχουν γίνει και άλλες μελέτες όσον αφορά αυτό το ερώτημα που είτε δείξει το βίντεο, αν το καρπιαίο σωλήνας προκαλείται από τους υπολογιστές. Δεν προκαλείται από τους υπολογιστές. Δεν έχει βρεθεί κάποια μελέτη που να αποδεικνύει ότι προκαλείται από τους υπολογιστές. Απλώς έχει βρεθεί ότι αν έχω σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα και χρησιμοποιώ ένα υπολογιστή, απλώς αυτό το πρόβλημα πολλές φορές χειροτερεύει. Ο καρπιαίος σωλήνας είναι μία από τις πιεστικές νευροπάθειες που έχουμε. Πολλές φορές αυτές τις πιεστικές νευροπάθειες χρειάζεται να απελευθερώσουμε το νεύρο, να το ανοίξουμε και το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό, γιατί αν γίνει εγκαίρος, ο ασθενής δεν έχει προβλήματα και μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του. Μπορεί να γίνει είτε με απλές τεχνικές, το να κάνεις μια απλή διάνοιξη, αλλά πια οι τεχνικές της ενδοσκοπικής διάνοιξης, δηλαδή μια διάνοιξη από μια μικρή οπή με βοήθεια μιας κάμερας, βοηθάει πολλές φορές να έχεις πιο γρήγορη επιστροφή στις δραστηριότητές σου. Μάλιστα. Άμεση λοιπόν αποκατάσταση και άμεση επιστροφή στη καθημερινότητα. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ βασικό. Off the record, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Ζαγορέ, μου είπατε ότι η χρήση των κινητών που γράφουμε, τα μηνύματα, αυτό το πράγμα που κάνουμε συνέχεια, ότι τώρα πια και αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα. Είναι οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις που λέγαμε πριν από λίγο. Μέχρι πριν 5-6 χρόνια δεν υπήρχε καμία αναφορά στη βιβλιογραφία για αυτό το πρόβλημα. Αλλά η ολοένα και μεγαλύτερη χρήση των κινητών και συνήθως από πολύ νεαρές ηλικίες που στέλνουν μηνύματα, γράφουν, χρησιμοποιούν το κινητό συνέχεια σε πολύ κοντινές αποστάσεις, με τα χέρια σε μια πολύ κλειστή θέση, αρχίζουν και εμφανίζονται διάφορα προβλήματα, τόσο σε τενοντίτιδες, σε μικρές αθρίτιδες, οι οποίες είναι λόγω υπέρχρησης, και πολλά από σύνδρομα πίεσης νεύρου, κυρίως καρπιαίου σωλήνα και ολαινίου νεύρου πίεσης, ο οποίος γίνεται στον αγκώνα, γιατί χρησιμοποιούν τα χέρια τους σε μια κλειστή θέση για να κάνουν για τη χρήση των κινητών κυρίως. Έχετε δει, προσπαθώ να φέρω την εικόνα μπροστά μου από όλα αυτά τα παιδιά που με πολύ ευκολία χρησιμοποιούν πλέον. Και τελευταία έχουν αρχίσει και βγαίνουν μικρές μελέτες, οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχουν τέτοιες παθολογίες, ενώ δεν υπήρχαν παλιότερα. Το οποίο νομίζω θα αυξηθούν και όσο περνάει στο μέλλον, γιατί η χρήση όλων αυτών των μέσων έχει αυξηθεί. Εκθετικά, αλλά. Και σύν το χρόνο, αυτά θα. Δηλαδή, και ένα παιδί που ξεκινάει από μικρή ηλικία και αρχίζει αυτούς τους μικρούς τραυματισμούς, αυτές τις ψιλοφθορές, μεγαλώνοντας, θα γίνουν ακόμη μεγαλύτερες. Σαφώς. Σαφώς. Περιμένουμε να δούμε και εμείς την εξέλιξη. Έτσι κι αλλιώς, αυτό είναι και η ιατρική, ότι παρακολουθεί τη χρήση των διαφόρων εργαλείων από τον άνθρωπο και βλέπει πώς αυτά επηρεάζουν τη ζωή του σε βάθος χρόνου. Σωστά. Η αρθροσκόπηση, κύριε Ζαγορέ, τι ρόλο παίζει έτσι σε όλη αυτή την αντιμετώπιση? Η αρθροσκόπηση γενικά μπήκε δυναμικά στον χώρο της ορθοπαιδικής. Μπήκε πολύ δυναμικά με το γόνατο αρχικά και αργότερα με τον νόμο. Γιατί είναι δύο εθρώσεις οι οποίες έχουν πολύ μεγάλες φθορές και θα μπορούσε να τις αντιμετωπίσει με μικρές οπές μέσα από την άρθρωση και όχι ανοίγοντας μεγάλες τομές. Η αρθροσκόπηση άρχισε να μπαίνει και στη δική μας, στο δικό μας κομμάτι. Μάλιστα, η αρθροσκόπηση καρπού είναι η τρίτη πιο συχνά αρθροσκοπούμενη περιοχή στο σώμα, πίσω από τον πίσω από το γόνατο και τον νόμο. Και μετά έρχεται πιο πίσω και ο αγκώνας. Είναι μια τεχνική η οποία με πολύ μικρές οπές μπορείς να αναγνωρίσεις παθολογίες που δεν τις αναγνωρίζεις παλιότερα. Δεν ήξερες καν ότι υπήρχαν τέτοιες παθολογίες. Ή και αν τις αναγνώρισες, ήταν συνήθως σε προχωρημένα στάδια που δεν μπορούσες να κάνεις διάφορες τεχνικές αντιμετώπισης που να αποδίδουν και να αποδίδουν γρήγορα και καλά. Οπότε πια έχει μπει και είναι ένα σημαντικό εργαλείο σε εμάς, ιδίως η αρθροσκόπηση καρπού. Μας επιτρέπει να δούμε παθολογίες, να αντιμετωπίσουμε πράγματα πολύ νωρίς. Να αντιμετωπίσουμε πράγματα τα οποία μας βοηθάνε να επιστρέψει το χέρι σε πλήρη δραστηριότητα.
που είναι για μας. Και λειτουργεί και διαγνωστικά και θεραπευτικά. Σε έναν ασθενή στο οποίο έχεις ένα πόνο που δεν μπορεί να βρεις άλλο, ποια είναι η αιτία. Mm-hmm. Έχεις κάνει μαγνητικές, έχεις κάνει αξονικές, έχεις κάνει ακτινογραφίες και δεν βρίσκεις, η αρθροσκόπηση καρπού αποτελεί ένα ισχυρό διαγνωστικό μέσο. Γιατί σε βοηθάει να δεις μέσα πώς είναι η ποιότητα των οστών και των ιστών, ιδίως των συνδέσμων. Επίσης, δεν είναι ότι είναι μόνο διαγνωστικό μέσο, γιατί έχει μια μικρή οπία, αλλά βάζεις και σε μια δεύτερη τρύπα, σε μια δεύτερη πόρτα, όπως τη λέμε εμείς, κάποιο μικρό εργαλείο, το οποίο είναι μικρά εργαλεία στη χρήση και σου επιτρέπει να κάνεις και επεμβάσεις, δηλαδή να θεραπεύσεις κάτι, να κολλήσεις ένα σύνδεσμο, να διορθώσεις κάποιο, να αφαιρέσεις μια φλεγμονή που υπάρχει εκεί και ενοχλεί σε μια περιοχή. Μάλιστα. Άρα ταυτόχρονα λειτουργεί και διαγνωστικά και θεραπευτικά η αρθροσκόπηση. Ακριβώς. Δεν έχουμε έτσι σε μεθύστερο χρόνο μία επέμβαση. Μπορεί να γίνει την ίδια στιγμή. Είναι γρήγορη αποκατάσταση. Mm-hmm. Είναι μια επέμβαση η οποία γίνεται και ο ασθενής βγαίνει, μπορεί να βγει την ίδια μέρα και αυτό μας επιτρέπει. Και γενικότερα οι επεμβάσεις που γίνονται στο άνω άκρο, στην πλειοψηφία τους, είναι επεμβάσεις που γίνεται και μπορεί ο ασθενής να αποχωρήσει από το νοσοκομείο την ίδια μέρα ή την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Και αυτό μας δίνει μια ευκολία γιατί έχει μια γρήγορη αποκατάσταση, μπαίνει γρήγορα, έρχεται γρήγορα στο δικό του χώρο ο ασθενής. Βέβαια, αυτό είναι πολύ σημαντικό και με λιγότερο πόνο, έτσι. Ναι, με πολύ λιγότερο πόνο σε αυτό το κομμάτι. Και χωρίς γενική αναισθησία, που είναι και αυτό το πολύ βασικό. Η αναισθησία στο άνω άκρο μπορεί να είναι γενική, αλλά μπορεί να υπάρχει και μια περιοχική, δηλαδή να περιλαμβάνει μόνο το άνω άκρο. Και με διάφορες τεχνικές που κάνουν αναισθησιολόγοι. Και μας επιτρέπει εμάς να κάνουμε όλες τις τεχνικές αυτές που θέλουμε, από τις απλούστερες μέχρι τις πιο σύνθετες. Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι ακόμα, κύριε Ζαγορέ. Μιλήσαμε έτσι για την παλάμη, τον καρπό, ο αγκώνας. Πού μπαίνει σε όλο αυτό, τι θα μπορούσε να πάθει ο αγκώνας? Κοιτάξτε, τόσο ο αγκώνας όσο και όμως είναι δύο αρθρώσεις, όπως είπαμε, τοποθετούν το χέρι στο χώρο. Mm-hmm. Ο αγκώνας είναι μια άρθρωση η οποία είναι λίγο σκυλή, δηλαδή δεν βγάζει εύκολα παθολογία. Αλλά όταν βγάλει παθολογία, συνήθως είναι αρκετά σοβαρή. Έχει πολύ άσχημα κατάγματα, γιατί όταν κάποιος πέσει και χτυπήσει τον αγκώνα του, τα κατάγματα συνήθως είναι άσχημα. Συνήθως είναι δύο κατηγοριών. Είναι σε ασθενείς που είναι νεαρής ηλικίας και έχουν τραύματα υψηλής ενέργειας, οπότε είναι συντριπτικά λόγω της ενέργειας που έχει διοχετευτεί εκεί. Και συνήθως οστεοπορωτικά, που είναι σε μεγαλύτερες ηλικίες, οι οποίες από απλές πτώσεις κάνουν πολύ σύνετα κατάγματα. Παλιότερα τα κατάγματα αυτά, μια και δεν είχαμε και εμπειρία εμείς και δεν είχαμε και τα κατάλληλα υλικά παλιότερα, άφηναν κάποια προβλήματα, δηλαδή άφηναν κάποιες δισκαμψίες, άφηναν δυσκολίες στην κίνηση. Και όταν έχεις δυσκολία στην κίνηση στον αγώνα, δεν μπορεί να τοποθετήσεις το χέρι σου στη σωστή θέση. Οπότε αρχίζεις και παίζεις με το σώμα σου, προσπαθώντας να γυρίσεις το χέρι σου, να το βάλεις εκεί που θέλεις. Δηλαδή χάνεις την πλαστικότητα, την αρμονία των κινήσεων. Αυτό πια με τις νέες τεχνικές και σαφώς με τα νέα υλικά που έχουμε, μπορούμε να το πετύχουμε καλύτερα. Λέγαμε παλιότερα ότι οι κινήσεις του αγώνα μπορεί να είναι από 30 μοίρες μέχρι 130 μοίρες και με αυτό μπορούμε να κάνουμε το 95% των κινήσεων της καθημερινότητας. Αν σκεφτείτε, και να γυρίσω αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι η χρήση των κινητών και των ταμπλέτας, όπως αναφέρει ο κόσμος, είναι σε πάρα πολύ μεγάλη γωνία, αυτό πια το έχουμε ξεπεράσει. Οπότε πια ζητάμε να πετύχουμε πολύ ψηλότερους στόχους. Και ο αγώνας θέλει να αντιμετωπιστεί γρήγορα, επαρκώς και να μην προκαλέσει δισκαμψία. Η δισκαμψία του αγώνα είναι μια πολύ κακή κατάσταση και ο ασθενής που έχει δισκαμψία είναι ένας απογοητευμένος ασθενής. Μάλιστα. Και φαίνεται ότι υπάρχει και πολύ μέλλον ακόμη, γιατί οι τεχνικές συνεχώς εξελίσσονται και η τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται και η ιατρική επιστήμη συνεχώς εξελίσσεται. Έτσι, για το τέλος, μιας και οδεύουμε στο τέλος της συζήτησής μας. James Urbaniak, σας λέει κάτι αυτό το όνομα? Ναι. Είναι ένας άνθρωπος που με έχει στιγματίσει, έχει στιγματίσει όλη την πορεία μου. Είναι ένας άνθρωπος με το οποίο εκπαιδεύτηκα μαζί σε αυτόν στην Αμερική. Ήταν ένας ο καθηγητής και ένας από τις μεγαλύτερες φυσιονομίες στον κλάδο της μικροχειρουργικής παγκοσμίως. Ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Duke στην Αμερική, στο οποίο εκπαιδεύτηκα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι διεθνώς αναγνωρισμένος, με πάρα πολλούς φίλους σε όλο τον κόσμο και πολλούς φίλους στην Ελλάδα και ένας μεγάλος φιλέλληνας, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ στο να καταλάβω τι είναι η μακροχειρουργική, να μπορέσω να δω τι μπορεί να κάνουμε και να μου δώσει και τη δύναμη να προχωρήσω και να αναπτύξω περισσότερο αυτά τα πράγματα που έμαθα εκεί. Μάλιστα. Και ο οποίος πιστεύει ότι πραγματικά υπάρχει ακόμα πολύ μέλλον.
Συμφωνώ απόλυτα. Και αυτό είναι προς το καλό όλων μας. Αρκεί, είπαμε, ο γιατρός να είναι έμπειρος και εξειδικευμένος. Κύριε Ζαγορέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Η μικροχειρουργική, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αποτέλεσε το όνειρο πολλών χειρουργών του 19ου και του 20ου αιώνα. Όπως απέδειξε η πλούσια ιστορική της πορεία, όχι απλώς πραγματοποιήθηκε το όραμά τους, αλλά πολλές φορές το αποτέλεσμα των πρωτοποριακών τους μεθόδων ξεπέρασε την πραγματικότητα και άγγιξε το θαύμα. Παρά το γεγονός ότι με την πάροδο του χρόνου πολύ διάσημοι πρώτοι δεν κατόρθωσαν έτσι να οδηγηθούν σε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα, εντούτοις η πίστη στη μικροχειρουργική δεν χάθηκε ποτέ. Τον αντίον, η γνώση ενισχύθηκε από την προσφορά πολλών επιστημόνων ανά τον κόσμο. Πολλά πρώιμα εργαστηριακά πειράματα και κλινικές δοκιμές που συντελέστηκαν οδήγησαν αθρηστικά τη μικροχειρουργική σε τέτοια εξέλιξη που πλέον οι τεχνικές της αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύγχρονης χειρουργικής πρακτικής. Σήμερα, σε όλο τον κόσμο, επιτελούνται σε καθημερινή βάση επανασυγκολήσεις ακροτηριασμένων μελών του σώματος, από τα άκρα μέχρι τα δάχτυλα, οι οποίες αποτελούν πλέον επεμβάσεις ρουτίνας. Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των χειρουργών δε, οι οποίοι εκπαιδεύονται στην μικροχειρουργική παγκοσμίως, προδικάζει αναμφισβήτητα μια εντυπωσιακή μελλοντική πορεία. Σύμφωνα άλλωστε με τον James Urbaniak, καθηγητή ορθοπαιδικής χειρουργικής του Πανεπιστημίου Duke της Βόρειας Καρολίνας των Ηνωμένων Πολιτειών, τον άνθρωπο που έχει γράψει δίχως ίχνος υπερβολής ιστορία στο χώρο της ορθοπαιδικής χειρουργικής, έχοντας πραγματοποιήσει επί σχεδόν μισό αιώνα σημαντική έρευνα στον τομέα της μικροχειρουργικής και τη λειτουργική αποκατάσταση των τραυματισμένων άκρων, δεν υπάρχει τέλος στον κόσμο της μικροχειρουργικής. Γεια σας.